Η συζήτηση για το ενδεχόμενο χρήση χημικών όπλων στη Συρία και ειδικότερα αερίου Σάριν έχει ανοίξει εδώ και καιρό. Γιατρό στην πόλη Αζά τη Βόρεια Συρίας δήλωσε πριν μήνε στη βελγική τηλεόραση ότι χρειάστηκε να περιθάλψει ασθενεί με συμπτώματα δηλητηρία από Σαρίν. Φίδο... Του χορηγήσαμε ατροπίνη που δρά αντίδοτο και αυτό του έσωσε τη ζωή. Φίδο... Το αέριο σάριν είναι ένα από τα πιο τοξικά χημικά που έχουν εφευρεθεί. Ανακαλύφθηκε σχεδόν τυχαία το 1938 από γερμανό χημικό που προσπαθούσε να παρασκευάσει εντομοκτώνα. Οι Ναζί προχώρησαν την παραγωγή του σε μεγάλε ποσότητε, ωστόσο παραμένει μυστήριο ο λόγο που ποτέ δεν το χρησιμοποίησαν. Υπάρχουν βάσιμες υποψίες που χρησιμοποιήθηκε από τον Σαντάμ Χουσέιν μαζί με άλλες νευροτοξικές ουσίες στον πόλεμο Ιράν-Ιράκ το 1998. Σε μία από τι χειρότερε στιγμέ τη σύραξη, χιλιάδε άμαχοι βρήκαν το θάνατο στην κουρδική πόλη Χαλαμπίγια. Το σαρίν είναι άχρωμο, άοσμο και έντονα πτητικό, αφού διασπείρεται γρήγορα στον αέρα και το νερό. 50 μιλιγκράμμ τη ουσία είναι αρκετά για να προκαλέσουν θάνατο από ασφυξία μέσα σε 10 λεπτά. Τα συμπτώματα τη μόλυνση είναι βίχα, δύσπνοια, ναυτία, μυϊκή αδυναμία, παράλυση, ανεξέλεγκτη ούρηση και αφόδευση, εμετό, σπασμή και τελικά καρδιακή προσβολή. Κατά τον ψυχρό πόλεμο, οι Αμερικανοί και Ρώσοι παρασκεύασαν σαρίν σε σημαντικέ ποσότητε. Το 1991, ο ΟΗΕ απαγόρευσε την παραγωγή, χρήση και πώληση όπλων μαζική καταστροφή. Το 1993, ακολούθησε η Διεθνή Συνθήκη Απαγόρευση Χημικών Όπλων, την οποία υπέγραψαν 162 χώρε μέλη του οργανισμού. Το Ισραήλ και η Μιανμάρ υπέγραψαν, ωστόσο δεν την επικύρωσαν ποτέ. Έξι χώρε δεν υπέγραψαν ποτέ. Η Αγκόλα, η Βόρεια Κορέα, το Νότιο Σουδάν, η Αίγυπτος, η Σομαλία και η Συρία. Η πιο εντυπωσιακή ω σήμερα χρήση του Σαρίν ήταν στο τρομοκρατικό χτύπημα τη αίρεση Αούμ Σιν Ρικίο στο μετρό του Τόκιο το 1995. 13 πολίτε σκοτώθηκαν και πάνω από 5.500 δηλητηριάστηκαν. Αριθμό μικρό, αν αναλογιστεί κανεί την εξαιρετική τοξικότητα τη ουσία, αλλά το υλικό που χρησιμοποιήθηκε ήταν κακή ποιότητα. Οι χώρε που υπέγραψαν τη συνθήκη του ΟΗΕ έχουν δεσμευτεί πω θα καταστρέψουν τυχόν αποθέματα χημικών όπλων. Παραμένει άγνωστο όμως τι ποσότητες αερίου σαρίν παραμένουν σε αποθήκευση ή ακόμα και σε κυκλοφορία.